Λοιπόν, κάθε χρόνο πρέπει να υπενθυμίζουμε, κάθε χρόνο πρέπει να δίνουμε τις συμβουλές, έτσι ώστε ο κόσμος, οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες να ξέρουν πώς να προφυλάσσουν τα παιδιά τους, τα μικρά και τα πιο μεγάλα, αλλά και ήδη ακόμη από τον ήλιο. Γιατί, όπως μας είπε και πριν ο μετεωρολόγος μας, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ακτίνες του ήλιου, ναι, μεν κάνει καλό η βιταμίνη D, αλλά μέχρι πού. Πράγματι, Κατερίνα μου, ενώ το επαναλαμβάνουμε πάρα πολύ τακτικά, δυστυχώς ακόμα υπάρχουν πολλοί από εμάς που ξεχνούμε τους βασικούς κανόνες προστασίας από τον ήλιο και τις ψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να έχουμε σποραδικά κρούσματα παιδιών με εγκάβματα. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι ειδικά τις μέρες που έρχονται και για όλον τον Αύγουστο, θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά μας σε σχέση με τον ήλιο. Και οι λόγοι είναι προφανείς. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος σε σχέση με τον όγκο τους, με αποτέλεσμα να χάνουν και κερδίζουν εύκολα την θερμοκρασία. Οπότε, επίσης, τα παιδιά έχουν λιγότερη εφίδρωση σε σχέση με τους ενήλικες. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι η εφίδρωση είναι ένας μηχανισμός τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς οι άνθρωποι για να ρίχνουμε τη θερμοκρασία. Τα παιδιά δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτόν τον μηχανισμό σε πολύ καλό επίπεδο. Πώς να ντύνουμε, λοιπόν, τα παιδιά μας. Μπράβο, να μακριά πούμε από τον ήλιο. Μακριά από τον ήλιο. Δεν πρέπει να βγαίνουν θάλασσα ή να βγαίνουν έξω να παίζουν πριν τις 10 το πρωί. Μετά τις 10 το πρωί εννοείται. Ναι. Πριν από τις 10 το πρωί και μετά να μπορούν να βγαίνουν έξω μετά τις 5 το απόγευμα. Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πολλές φορές βλέπω παιδιά τα οποία φέρνουν εδώ οι γονείς με εγκάμματα και μου λένε: μα γιατρέ, είμαστε κάτω από την ομπρέλα από τις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η ομπρέλα δεν προστατεύει mm-hmm. από την έκθεση μας στον ήλιο. Mm-hmm. Η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στο σώμα μας ακόμα και δεν είμαστε κάτω από την ομπρέλα με αντανακλάσεις. Έτσι λοιπόν. Δεν πρέπει να παίρνουμε τα παιδιά μας στη θάλασσα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά ούτε και να τα αφήνουμε να παίζουν έξω. Και όταν τα πάμε στη θάλασσα, θα πρέπει να φοράνε το καπέλο τους, τα γυαλιά τα οποία θα πρέπει να έχουν καλούς φακούς για να προστατεύουμε από την περιόδινη ακτινοβολία και οπωσδήποτε να τους φοράμε τα αντιλιακά τους. Τα αντιλιακά τα οποία επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν είμαστε στη θάλασσα και κάνουν τα παιδιά τις επιτυχίες τους. Κάθε μισή με μια ώρα πρέπει να τα αλείφουμε ξανά με αντιλιακά, γιατί αυτά φεύγουν και χάνουν πλέον την ενέργεια τους και δεν προστατεύεται το παιδί από την υπεριόδινη ακτινοβολία. Και φαντάζομαι νερό αναταχτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να ενυδατώνουμε, αν θέλετε, τον οργανισμό του παιδιού, έτσι δεν είναι? Χωρίς αμφιβολία, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εμείς οι ενήλικες πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό για να ενυδατωνόμαστε πολύ τακτικά, αφού αυτές τις μέρες, τις καλοκαιρινές, με την εφίδρωση, χάνουμε πάρα πολλά υγρά. Οπότε θα πρέπει να θυμόμαστε πρώτα εμείς και όταν θυμόμαστε εμείς, θα μάθουν και τα ίδια μας τα παιδιά να πίνουν τακτικά νερό. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, αυτό που λέμε λεκτικά στα παιδιά μας. Πολλές φορές δεν γίνεται πράξη γιατί εμείς οι ίδιοι οι γονείς δεν τα κάνουμε. Ναι. Άρα το καλύτερο που έχουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι αυτό που εμείς κάνουμε πράξη καθημερινά. Γιατρέ μου, πριν να σας αποδεσμεύσω, θέλω να μου πείτε τι να βάλουμε στο βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών που θα πάρουμε μαζί μας για τα παιδιά μας. Εμένα έχω να σας πω ότι με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου, γιατί κουβαλάω όλα τα φάρμακα που υπάρχουν στον κόσμο και τα έχω μαζί μου, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να έχουμε μαζί μας όμως, γιατί εγώ είμαι λίγο της υπερβολής. Οι φίλοι σου, Κατερίνα μου, καλά κάνουν και συγχωρείτε. Θα και τους πάλι, το πω αν δεν σας ακούνε, ότι επιβεβαιωθήκανε. Και πάλι πολλοί γονείς παίρνουν τηλέφωνο και λένε θα πάμε διακοπές, γιατρέ, τι αντιβιωτικό να πάρω, ας πούμε, μαζί μου. Μα για το όνομα του Θεού, είστε γιατρός και ξέρετε, ας πούμε, τι έχει το παιδί σας για να του πάρετε
να πάρετε μαζί σας αντιβιωτικό. Την ανάλογη αντιβίωση, σωστό. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πάρετε πολλά πράγματα, Κατερίνα. Με αυτό που χρειάζεται είναι ηλεκτρολίτες, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, έτσι ναι. ώστε αν το πήγανε με τους κεδιάριες, να έχεις τρόπο να το ενυδατώσεις. Θα έλεγα αντικρουμικά φάρμακα, αν θα πάτε σε περιοχές που υπάρχουν κουνούπια, αν και αυτό δεν είναι φάρμακο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν είναι φαρμακευτικά και είναι χρήσιμο να τα χρησιμοποιούμε. Να πάρετε μαζί σας ένα αντιπυρετικό, έτσι ώστε αν ένα παιδί έχει πυρετό να δώσει το αντιπυρετικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ένα άλλο. Ένα αντισταμινικό, ένα παυσίπονο, τσιρότσα. Ένα λεπτό, Κατερίνα. Το παυσίπονο και το αντιπυρετικό είναι το ίδιο πράγμα. Άρα δεν χρειάζεται. Είπαμε μόνο ένα αντιπυρετικό. Και το αντισταμινικό, αν έχετε ιστορικό το οποίο έχει προδιαθέτει το παιδί σε αλλεργίες, είναι καλά να έχετε μαζί σας ένα αντισταμινικό και να ξέρετε βέβαια τη σωστή δοσολογία. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε πολλά πράγματα μαζί μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι την καλή μας διάθεση και σίγουρα να μην κουβαλήσουμε μαζί μας αντιβιωτικά, γιατί δεν πρέπει να δίνουμε στα αντιβιωτικά στα παιδιά μας χωρίς να έχουν εξεταστεί από τον παιδίατρό τους.